Τακτική επικίνδυνη στρέψη οδικία σε κορυφαία σημασία ζητήματα που θεωρούνται κλειστά υιοθετεί η τουρκοκυπριακή πλευρά, σφραγίζοντας πισωγυρίσματα λίγο πριν ανοίξει εκτός Κύπρου η συζήτηση για το εδαφικό. Μετά τη χθεσινοβραδινή συνάντηση, επιβεβαιώθηκε πλήρως το ρεπορτάζ του ΣΥΓΜΑ και τη σημερινή στην περασμένη Τετάρτη ότι ο Μουσταφά Κιντζή επιμένει να ερμηνεύει την αναλογία 4-1 περιοριστικά στα θέματα παραχώρησης ηθαγένειας και όχι συνολικά όπως είχε συμφωνηθεί για την υπό οποιονδήποτε καθεστώς παρουσία στην Κύπρο Τούρκων και Ελλήνων υπηκών, καθεστώς εργασίας ή προσωρινής διαμονής. Η τουρκική επαναχώρηση, την οποία προεδρικές πηγές χαρακτηρίζουν ως τακτικισμό με άρωμα άγκυρας, παραπέμφθηκε ήδη στους διαπραγματευτές, με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη να θεωρεί την επίλυση του ζητήματος ως εκ των όνων κάνευ. Και αυτό γιατί αυτά τα ζητήματα θεωρούν τολμημένα και οι προσπάθειες άρχισαν να επικεντρώνονται στο εδαφικό και την ασφάλεια εγγύησης. Όλοι θα πρέπει να ενεργοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση που διευρίσκεται εν δράση, πλήστα όσα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, μηδενός εξαιρουμένου θα έλεγα, μέσα από τις επαφές και τις προσπάθειες μας, γιατί θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία που δίδεται να λυθεί ένα από το δεύτερο μακροβιότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα Ηνωμένα Έθνη. Οι προγραμματισμένες συναντήσεις Αναστασιάδια Κιντζή εξαντλούνται αύριο και τη Δευτέρα. Δεν πέτυχαν όμως να κλείσουν όλα τα κενά και ασάφειες, μεταξύ των οποίων είναι και επιμονή του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων σε συγκεκαλυμμένα βέτο σε όλα τα ομοσπονδιακά σώματα. Ενώ δηλαδή η εκπροσώπηση έχει συμφωνηθεί στο 6-3, εμένει ότι σε όλα τα σώματα οριζοντίως δεν θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις με απλή πλειοψηφία, αλλά με τη σύμφωνο γνώμη τουλάχιστον ενός εκ των μελών της κάθε συνιστόσας. Κάτι που επανέλαβε χθες ο Ακιντζή επιστρέφοντας τα κατεχόμενα από τις συνομιλίες. Συζητήσαμε λεπτομέρειες ή τρόπους εφαρμογής των διαφόρων είτε ελευθεριών είτε δικαιωμάτων κλπ. Υπήρξε μια, οφείλω να πω, σχετική πρόοδος, χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση. Σε ό,τι αφορά στο εδαφικό, απομένουν κάποιες λεπτομέρειες ώστε αύριο να γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Όπως πληροφορείται το ΣΥΓΜΑ, οι συζητήσεις θα είναι ολοήμερες στο διάστημα 7 με 11 Νοεμβρίου. Θα γίνουν πολύ πιθανόν σε ένα θέρετρο πολύ έξω από τη Γενέβη. Αν και στο τραπέζι παραμένουν και οι επιλογές δύο διαθέσιμων χώρων στη Ζυρίχη, που όμως για λόγους ευνόητων συμβολισμών δεν έχει το προβάδισμα. Το θέμα ήταν στο επίκεντρο συνάντησης του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα Έσπεν Μπαρθέιτε με τον κατοχικό ηγέτη. Είμαστε σε πολύ κρίσιμες ημέρες, περισσότερο από ποτέ άλλοτε θα έλεγα. Αυτό είναι αποφασιστική σημασίας και όλοι εργαζόμαστε με την πρόθεση να χρησιμοποιήσουμε σωστά τον χρόνο που έχουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος Αναστασιάδης είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Τουρκοκυπριακού Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας, ο οποίος εξέφρασε στήριξη σε λύση που να μπορεί να γίνει αμοιβαία αποδεκτή.